σε ρωτήσω κάτι, μονσιγνιόρε. Νομίζεις ότι εδώ η ταβέρνα είναι το καταλληλότερο μέρος για μια συζήτηση από ότι θα ήταν, ας πούμε, στο ναό, στο πρεβατόριο? Ναι, όχι. Μπορεί. Θα σας πω κάτι κοντινό. Το σκέφτηκα το πρεβατόριο. Αλλά μετά την τελευταία μου δωρεάν, την οποία κάνατε για την ανακαίνιση, είναι οι τεχνίτες, οι μαστόροι, χτυπάνε, οι εργάτες, φωνάζουν. Δεν είχαμε την ησυχία μας, θα το παιδιάσουμε. Άλλο ψέμα. Και μην ξεχνάς, κόντε μου, ότι ένας παπάς, όπως εγώ, καθολικός, πρέπει να πηγαίνει παντού, ακόμα και στις ταβέρνες. Γιατί στις ταβέρνες, γιατί στο κρασί, όπου είναι ο Παλιομπέκρος, το οποίο είναι το πρώτο πράγμα που ευλόγησε ο κύριος μας στο γάμο της Κανά. Έτσι δεν είναι. Δεν το ξεχνάς αυτό. Τώρα για να έχω πει, εσύ δεν μιλάω. Ναι, μονσιγνιόρ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, σε ακούω. Τώρα, αυτό που συνέβη είναι συγκλονιστικό. Αρχοντά μου, και σας αφορά. Μονσιγνιόρε Λαβρέντιε, με φοβίζεις. Τι είναι, για πες μου. Προ τριών ημερών και προτού καταπληθώ, ετοιμάστηκα για την βραδινή προσευχή μου. Γονάτισα, έφυγα την κεφαλή μου εμπρός, στάβασα τα σχήρα μου και ακούγα μέσα από μία φωνή. Δυνατή φωνή. Ρε Τζουζέπε! Αφού θέλεις εκείνο το καπούτσο! Να θεμάσαι, βρήκε στην ώρα! Παλιοπέτρο! Αυτό είπε η φωνή μου, σινιωρέ. Ναι, όχι βέβαια. Η φωνή είπε και μάλιστα σε σοβαρό τόνο. Μονσιγνιόρε Λαβρέντιε, θέλω να θέσω μια αποστολή δύσκολη, αλλά ειδή. Θα αναλάβω τις πρωτοβουλίες. Να τερματίσει η συνέχεια που υπάρχει ανάμεσα στις σπουδαίες και μεγάλες οικογένειες των κόντιδων Μοντέλ και Καμπουλέλ. Μα, μονσιγνιόρε, εγώ δεν έχω ακούσει τίποτα γι' αυτό. Και η φωνή συνέχισε. Και πάλι σε έγινε τον. Τι θα γίνει, ρε Σαχάμα! Να μου πες εκείνο το κρασί. Βάγκα, όπως όχι φωνάχεις, πάνω σε κατάλληλη στιγμή, πάνω να μου χαλάσεις τη δουλειά. Με κάστρωσε, μονσιγνιόρε. Και η φωνή συνέχισε. Ξέρω ότι η αποστολή σου είναι δύσκολη. Γι' αυτό θα σε βοηθήσω. Θα στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Και στον κόντε Καπουλέτο και στον κόντε Μοντέκη. Για το πώς εμείς εδώ πάνω θέλουμε να τερματιστεί η έκτρωση. Μονσιγνιόρε, εγώ δεν έχω πάρει κάποιο τέτοιο μήνυμα. Δεν πειράζει, αρχοντά μου. Θα σου το δώσω εγώ τώρα. Τι γίνεται. Σε ακούει. Πώς το λένε, τώρα δεν μπορούμε να λένε έτσι τώρα. Λοιπόν, κόντια μου, το μήνυμα είναι το εξής. Ο γιος σου, ο άρχοντας Ρωμαίος, αποφάσισε να παντρευτεί. Έλα τώρα, μονσιγνιόρε Λαβρέντιε. Είναι μήνυμα συμφιλίωσης αυτό με τον Άθλιο Καπουλέτο επειδή ο γιος μου ο Ρωμαίος αποφάσισε να παντρευτεί. Που άλλωστε είναι και σε ηλικία γάμου. Είναι, ή αν είναι, λέει, είναι και παρά είναι. Τι μήνυμα. Μονσιγνιόρε, δεν σε καταλαβαίνω. Είναι κόντε μου, είναι, γιατί αποφάσισε να παντρευτεί τη Ιουλιέτα, την κόρη του κόντε Καπουλέτου. Η Ιουλιέτα μια καλά κορίτσι είναι. Τι έκανα, λέει, τι είπες, μονσιγνιόρε, άκουσα καλά. Για ξαναπες το. Τι έκοντα μου. Η Ιουλιέτα, την κόρη του κόντε Καπουλέτου και μάλιστα το έχει αποφασίσει. Και το έχει αποφασίσει Τζουζέπε, Κατρούτσο κι ας με κόψει! Δικός μας κι αυτός.
Μα καλά, μοσυνιόρε. Γιατί αυτό το μήνυμα δεν στάθηκε απευθεία σε μένα, παραχρειάστηκε μεσολαβητή. Πού να γίνει αυτά, μου. Τι δηλαδή, να έρθει αγκάγγελο να σου πει κόντε μοντέκι, το και το και το. Αυτό έγινε μια φορά με την παλιά μου. Κάθε τη σελίδα θα γίνει αυτό το μήνυμα. Έγινε μια φορά. Και στο κάτω-κάτω, επιλογή του ήταν. Εμεί θα κάτσουμε να κρίνουμε τώρα. Μπορούμε εμεί να κάτσουμε να κρίνουμε. Εμείς οι ταπεινοί, καθαρονεμένοι. Μα όμως, σινιόρε Λαβρέντιε, δεν είναι να παντρευτεί την κόρη του άθλιου εχθρού μου που έχει πει τόσο βαριές κουβέντες για μένα. Και γιατί να τις πει. Τι βαριές κουβέντες τώρα, τι κουβέντες, τι βαριές, πόσα κιλά είσαι. Ξέρω κι εγώ. Μα σινιόρε, όπως λες κι εσύ, πολύ βαριές κουβέντες. Και γιατί να τις πει, γιατί να τις πει. Και ποιες ήταν αυτές οι βαριές οι κουβέντες. Τώρα, μοσυνιόρε, δεν θυμάμαι ποιες ήταν, αλλά γιατί να τις πει. Γιατί να τις πει. Τι πάνε κουβέντες. Τι πάνε κουβέντες. Δύο κουβέντες θα μιλάμε τώρα. Και στον κύριο μας. Τι ξέρω, μου είναι να συγγενέσεις αυτό το λάθο. Να παρεθούν τα παιδιά, να ηρεμήσεις.